Η Πάτρα φημίζεται για τις καλές διοργανώσεις που κάνει, φημίζεται για το πολύ καλό της υλικό, για τους πολύ καλούς αθλητές, αλλά θα πρέπει να πούμε ότι η συγκεκριμένη διοργάνωση χαρακτηρίζεται από τους πρωταθλητές οι οποίοι στελεχώνουν τις εθνικές μας ομάδες και αγωνίζονται από πρωταθλητές Ευρώπης μέχρι παγκόσμιους πρωταθλητές. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στο πλάι του Ηλυσιακού. Βοηθάμε τα παιδιά του Ηλυσιακού να παίξουν στο δυνατόν καλύτερο, να πάρουν προκρίσεις και να δουν στην πλήρη γκάμα το άθλημα της πυγμαχίας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και ευχαριστούμε το Δήμο Πατρέων για την πολύ καλή και οργανωμένη διοργάνωση. Θεωρούμε ότι το άθλημα της πυγμαχίας έχει πολύ μέλλον. Φαίνεται κιόλας από τη συμμετοχή των νέων παιδιών. Μπορώ να πω ότι είναι από τις καλύτερες διοργανώσεις που έχουν υπάρξει, με την συμβολή βέβαια του Δήμου. Και ευελπιστούμε στο μέλλον να υπάρχουν ακόμα μεγαλύτερες συμμετοχές και μεγαλύτερη συμμετοχή στο άθλημα. Έχουμε έρθει εδώ στην Πάτρα για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων Εφήβων. Κατεβαίνουμε με δύο αθλητές. Είμαστε καταρχήν πολύ χαρούμενοι γιατί δούμε πάρα πολλές συμμετοχές με αξιόλογους αθλητές, πολύ ψηλού επίπεδου και μια πολύ καλή οργάνωση. Έχουμε έρθει εδώ στην Πάτρα, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Under 22. Πολλούς αγώνες, 192 συμμετοχές. Πολύ ωραία διοργάνωση. Τέτοιοι αγώνες πρέπει να γίνονται. Η Πάτρα μπορεί να είναι περήφανη για τη διοργάνωση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος και για τη μαχητικότητά της, γιατί εκτός από γνωστή και πυγμαχούπολη, θυμίζεται και την αγωνιστικότητα και της Δημοτικής Αρχής και των κατοίκων της. Υποδομές, σίγουρα στην Πάτρα υπάρχουν αρκετοί σύλλογοι που μπορεί να καλλιεργούν το άθλημα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και από ό,τι καταλαβαίνω, χρειάζεται πάντα η στήριξη του κράτους και των αρχών κάθε αρχής δημοτικής περιφέρειας κτλ. Το σημαντικό θα ήταν να υπάρξει ένα κλιμάκιο για όλη τη Δυτική Ελλάδα εθνικής ομάδας που να μπορούν και οι καλύτεροι αθλητές από την ευρύτερη περιοχή που συμμετέχουν στην εθνική ομάδα να μας εκπροσωπούν με τον καλύτερο τρόπο και να προετοιμάζονται γι' αυτό. Είναι πάρα πολύ ωραία, σε μια πόλη η οποία η πυγμαχία κρατάει πάρα πολύ ψηλά, έχει μια πολύ όμορφη παράδοση. Η διοργάνωση μέχρι στιγμής τα έχει πάει πάρα πολύ καλά και το στάδιο πολύ όμορφο και ζεστός ο κόσμος. Έχουμε μια μεγάλη αποστολή, κατεβάζουμε τουλάχιστον 12 με 13 άτομα. Πιστεύω ότι τα παιδιά να τα πάνε πολύ καλά, να το ευχαριστηθούν και να νιώσουν πάρα πολύ καλά που σαν πυγμάχοι βελτιώνονται και ο αθλητισμός προοδεύει. Η πυγμαχία πολλές φορές είναι ένα παρεξηγημένο άθλημα, γιατί πέρα από το κομμάτι, το αρχικό στάδιο που φαίνεται ότι okay, παίζουν δύο άνθρωποι, οι μπουνιές να το πούμε λίγο πιο λαϊκά, είναι όμως εδώ εφαγωνίζεται πάρα πολύ βαθύ, γιατί πάντα υπάρχει κατανόηση, υπάρχει σεβασμός, υπάρχει αγάπη. Η πειθαρχία αυτή που μεταφέρεται από παιδί σε παιδί είναι κάτι πάρα πολύ ουσιαστικό και πολύ αληθινή.